Ξεκινάμε το δελτίο μας με την τραγωδία στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα μετά από κατολίσθηση. Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση όλων των περιπατητών μέσα στο Φαράγγι. Πάμε στη Μέρη την Καριωτάκη για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, κυρίες και κύριοι. Μια πραγματική τραγωδία στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Ο φάραγγας της Κρήτης έμελε να είναι η τελευταία εικόνα που παίρνει μαζί της από το νησί μας μια γυναίκα 33 ετών, Ουκρανή κάτοικος Γερμανίας, η οποία έχασε τη ζωή της με ένα πραγματικά οδυνηρό τρόπο κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας της στο Φαράγγι της Σαμαριάς και μάλιστα περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από την έξοδο του Φαραγγιού προς την Αγέρου Μέλη, εξαιτίας μιας ισχυρής βροχόπτωσης, έχασε τη ζωή της. Ένας βράχος αποκολλήθηκε από πραγματικά πολύ μεγάλο ύψος. Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο βράχος έπεσε αρχικά πάνω στα δέντρα και από εκεί με καραμπόλα, διαγράφοντας μια απίστευτη πορεία, έπεσε πάνω στη γυναίκα, την τραυμάτισε στο μυρό. Η γυναίκα πέθανε, Μάνο, κυρίες και κύριοι, από ακατάσχετη αιμορραγία και παρά το γεγονός ότι κοντά της έσπευσε ένας γιατρός, τουρίστας που επίσης πεζοπορούσε μέσα στο Φαράγγι, αλλά και οι άνθρωποι του φορέα που έχουν υπό την εποπτεία τους το Φαράγγι, δηλαδή οι άνθρωποι του ΦΠΚ. Δυστυχώς τα κατάφερε. Περίπου 40 λεπτά μετά έχασε τις αισθήσεις της. Πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα έχει φτάσει στο υλικοδρόμιο της Αγίας Ρουμέλης ένα ελικόπτερο το οποίο θα παραλάβει τη σωρό της άτυχης γυναίκας, θα τη μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και θα διαπιστωθεί ως ύφεστε ο θάνατός. Και να πούμε, Μέρη, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε απευθείας εικόνα από το ξυλόσκαλο, είναι από ουσιαστικά την είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Παρακολουθούμε ότι εκεί υπάρχει και πυροσβεστικό όχημα και βεβαίως υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση, καθώς το Φαράγγι για λόγους ασφαλείας παραμένει κλειστό. Επίσης, με βάση την ενημέρωση, πάνω από 1,000 ήταν οι περιπατητές που εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στο Φαράγγι. Ακριβώς, και σήμερα πολύ μεγάλος ο αριθμός των επισκεπτών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στις 18 του Σεπτέμβρη, 1,074 οι επισκέπτες, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το φορέα. 1,074 άνθρωποι πεζοφορούσαν σήμερα μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς και βεβαίως υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και πολύ μεγάλη αγωνία για την δική τους τύχη. Ευτυχώς πρέπει να πούμε ότι κανένας από τους υπόλοιπους 1,073 δηλαδή δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Περίπου 5 λεπτά πριν από τις 5 και ο τελευταίος από τους επισκέπτες έφυγε από το Φαράγγι, βγήκε στην Αγία Ρουμέλη, εκτός από δύο άτομα τα οποία συνοδεύονται εποπτευόμενα προς την έξοδο στο Ξυλόσκαλο, από την πάνω μεριά δηλαδή του Φαραγγιού, ενώ 10 άτομα πρέπει να πούμε θα φιλοξενηθούν προσωρινά, θα περάσουν τη νύχτα τους απόψε στο χωριό της Σαμαριάς μέσα στον οικισμό, και αυτό γιατί πρόκειται για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι και κρίνει ο φορέας πως θα πρέπει να φιλοξενηθούν εκεί όπου υπάρχουν όλες οι ανέσεις, δηλαδή και φαγητό και ό,τι χρειάζεται για να φιλοξενηθούν. Υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για να κυλήσουν όλα ομαλά, όσο πιο ομαλά γίνεται, με δεδομένο βεβαίως, όπως είπαμε, ότι έχουμε έναν άνθρωπο, μια γυναίκα που είναι νεκρή. Ομάδες από την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, την ΕΜΑΚ, επιχειρούν στην περιοχή για να λήξει όσο πιο ομαλά γίνεται αυτός ο συναγερμός. Πρέπει να πούμε ότι έχει δοθεί και από το λιμενικό εντολή στο οχηματαγωγό, το Δασκαλογιάννης, που βρίσκεται εκεί, να μην αναχωρήσει από την Αγία Ρουμέλη για να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο προς Σούια και Παλαιόχωρα, αν δεν ολοκληρωθεί η επιχείρηση μεταφοράς των περιπατητών. Πρέπει να φύγουν όλοι από το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα να πούμε, Μέρη, ότι να το επαναλάβουμε, ότι το Φαράγγι της Σαμαριάς για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει μέχρι νεοτέρας κλειστό. Ακριβώς. Ήταν δυνατή η νεροποντή, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να υπάρξει αυτή η κατολίσθηση που δυστυχώς τύχησε τη ζωή σε μια νέα γυναίκα που είχε έρθει στην Κρήτη για διακοπές. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση για έντονα καιρικά φαινόμενα στο Φαράγγι και ως εκ τούτου δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα που συνήθως λαμβάνονται. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν έχει ο φορέας στα χέρια του μια τέτοια πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα μέσα στο Φαράγγι, ουσιαστικά προχωρά στο κλείσιμο του Φαράγγι. Να σε διακόψω και να πούμε ότι βλέπουμε και απευθείας εικόνα από τη χώρα Σφακίων, εκεί όπου ουσιαστικά θα δέσει και το πλοίο της ΑΝΕΔΙΚ, που θα μεταφέρει σε λίγη ώρα τους περιπατητές που ήταν μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς
Και βεβαίως είναι εικόνα που μας δίνει απευθείας ο εικονολήπτης μας, ο Αντώνης ο Ιγκλεζάκης. Είναι δηλαδή το σημείο που ουσιαστικά θα συγκεντρωθούν και θα επιστρέψουν από αυτήν την περιπέτεια οι περιπατητές. Και κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι έχει δοθεί εντολή το πλοίο να παραμείνει στην Αγία Ρουμέλη έως ότου μπήκε ο τελευταίος, για να μεταφερθούν στην εικόνα που βλέπουμε τώρα, στην περιοχή που βλέπουμε τώρα, που μας μεταφέρει απευθείας. Και βλέπουμε και τις πρώτες εικόνες αποκλειστικά από την Crete TV, από τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ, απομάκρυνσης της νεκρής γυναίκας και βεβαίως των περιπατητών. Είναι εικόνες αποκλειστικές που μεταφέρουμε τώρα στην Crete TV. Μέρη. Ναι, ακριβώς, Μάνο. Αυτές τις εικόνες παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Είναι αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε η Crete TV από την επιχείρηση. Βλέπουμε τι έχει συμβεί εκεί. Όπως πολύ σωστά είπες, η εντολή που έχει δοθεί είναι να μην αναχωρήσει το πλοίο Δασκαλογιάννης από την Αγία Ρουμέλη για να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο, το προγραμματισμένο δρομολόγιο, αν δεν ολοκληρωθεί η επιχείρηση μεταφοράς των περιπατητών. Πρέπει να φύγουν να όλοι. Να πούμε, Μέρη, ότι είναι οι πρώτες εικόνες. Ακριβώς. Είμαστε το πρώτο μέσο που μεταφέρει σε ολόκληρη τη χώρα εικόνα από αυτήν την απομάκρυνση της άτυχης γυναίκας. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε και το σθένος των αντρών της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που πολύ γρήγορα έσπευσαν στο σημείο. Μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση και μεταφέρουμε τις εικόνες αποκλειστικά. Ναι, Μέρη. Ακριβώς. Είναι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας με τους άντρες της ΕΜΑΚ. Κυριολεκτικά συγκλονισμένοι και οι ίδιοι να μεταφέρουν την άτυχη γυναίκα στην έξοδο από το Φαράγγι στην Αγία Ρουμέλη, η γυναίκα που, όπως είπαμε, έχασε τη ζωή της όταν ο βράχος που αποκολλήθηκε από πολύ μεγάλο ύψος έπεσε πάνω σε ένα δέντρο αρχικά, στη συνέχεια βρέθηκε πάνω της, τη χτύπησε στο μυρό, η γυναίκα αιμορραγούσε για πολλή ώρα. Οι πληροφορίες μας, Μάνο, λένε για περίπου 40 λεπτά ότι αιμορραγούσε. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν μέσα στο Φαράγγι, ο γιατρός που βρέθηκε εκεί, ο τουρίστας, επίσης πεζοπόρος, αλλά και οι άνθρωποι του Φαραγγιού, δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή της, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή και η γυναίκα έχασε τη μάχη μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Όπως είπαμε, τώρα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο των Χανίων, εκεί όπου βεβαίως θα γίνουν και τα απαραίτητα, τα ιατροδικαστική και νεκροψία, νεκροτομία, όπως προβλέπεται. Μάλιστα. Δηλαδή από το πρωτόκολλο. Λέγαμε για το κομμάτι του Φαραγγιού ότι δεν είχε κλείσει, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία, όπως είπες, νωρίς το μεσημέρι ξέσπασαν στην περιοχή. Είχαμε πολύ ισχυρή βροχόπτωση και χαλάζει, λένε οι πληροφορίες, για αρκετή ώρα, περίπου μισή ώρα, και ως αποτέλεσμα είχε να πραγματοποιηθούν κατολιστήσεις μέσα στο Φαράγγι, από τις οποίες, όπως είπαμε, έχασε την ζωή της η γυναίκα. Ευτυχώς κανένας άλλος από τους 1.074 επισκέπτες που βρέθηκαν σήμερα. Να πούμε επίσης, Μάνο, πως σύμφωνα με την ενημέρωση, το Φαράγγι θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους έως ότου πραγματοποιηθεί αυτοψία από τους εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Και να πούμε τέλος πως στο σημείο εκεί, στα Σφακιά, στην Αγία Ρουμέλη, στο Ξυλόσκαλο, που ψηλά έχει σπεύσει, όλοι οι φορείς έχουν σπεύσει προκειμένου να συνδράμουν όσο γίνεται στην επιχείρηση, να λήξει ομαλά για όλους. Και αυτή την ώρα βεβαίως εκεί δεν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, ο καιρός έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει, αλλά μέσα στο Φαράγγι το ποτάμι έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Και όση ώρα μιλάς, βλέπουμε αποκλειστικές εικόνες που μεταφέρει πρώτη η Crete TV από αυτή την μεγάλη επιχείρηση από το εσωτερικό του Φαραγγιού. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τη δήλωση σε σένα πριν από λίγο ο υπεύθυνος φυλακίου του Ξυλόκαστρου, ο κύριος Αλκιβιάδης Πενταράκης. Επειδή έβρεξε πάρα πολύ τις απογευματινές ώρες, δημιουργήθηκε ένα περιστατικό στην έξοδο του Φαραγγιού στις πόρτες, για να καταλάβετε. Έπεσε μία πέτρα και από καραμπόλα σε δέντρο χτύπησε μία τουρίστρια στο μυρό, έσπασε το μυρό της και πέθανε από αιμορραγία κατάσχετη. Παρότι βρέθηκε γιατρός τουρίστας εκεί και το προσωπικό του ΦΠΚ, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία και πέθανε μέσα στα 40 λεπτά περίπου η γυναίκα. Έχετε εικόνα, έχει τύχει λεφτά. Έκανε μια ραγδαία βροχή από τις 12.30 μία μέχρι και τις 2 και εντάξει, όταν είναι στο βουνό το καταρακτώδη βροχή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Ξεκολλάνε οι πέτρες από δεξιά-αριστερά, είναι δύσκολο.
Δεν μπορεί να προστατευτεί δηλαδή από πέτρα η οποία πέφτει από 200 μέτρα ύψος. Wow, από τόσο μέτρα έπεσε η πέτρα. Ναι. Έπεσε πάνω σε δέντρο και μετά από καραμπόλα πήγε πάνω. Στο μεταξύ υπάρχουν και άλλοι επισκέπτες μέσα στο φαράγγι, σωστά? Έχουμε κρατήσει στον οικισμό τον παλιό της Σαμαριάς 10 άτομα για ασφάλεια, επειδή κατέβασε νερό το ποτάμι και για λόγους ασφαλείας τους κρατήσαμε εκεί για να κάνουν μια διανυκτέρευση εκεί. Mm-hmm. Και τώρα έχει μέσα στον οικισμό εκεί στη Σαμαριά, έχει φαγητό, έχει τα απαιτούμενα, έχει ναι, που να φιλοξενηθούν? Υπάρχει το απαιτούμενο φαγητό, υπάρχουν και οι φύλακες εκεί, οι οποίοι θα τους φιλοξενήσουν για ένα βράδυ. Έχει υπάρξει και κατολίσθηση μικρής έκτασης μέσα στο φαράγγι? Προς την έξοδο στο φυλάκιο της Αγιάρου Μέλισσα υπάρχει μια μικρή κατολίσθηση, αλλά πιθανό να καθαριστεί και τώρα το απόγευμα το μονοπάτι εκεί. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Πάμε να δούμε και νέες αποκλειστικές εικόνες που ήρθαν πριν από λίγο στην Crete TV. Είμαστε το πρώτο μέσο που μεταφέρει τις αποκλειστικές αυτές εικόνες. Βλέπουμε λοιπόν τους περιπατητές και την επιχείρηση μέσα από το φαράγγι της Σαμαριάς. Βλέπουμε το κλιμάκιο της ΕΜΑΚΟ που μεταφέρει δυστυχώς την νεκρή γυναίκα που περπατούσε απολαμβάνοντας την ομορφιά του εθνικού μας δρυμού. Είναι εικόνες αποκλειστικές από το εσωτερικό του φαραγγιού και από αυτήν την μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας των αντρών της ΕΜΑΚ που βλέπουμε και στις εικόνες. Νωρίτερα να σας πω, όπως μας είπε και η Μέρη Καριωτάκη, ελικόπτερο από την 115 πτέρυγα μάχης απογειώθηκε. Βλέπουμε τις εικόνες, το ελικόπτερο της 115 πτέρυγας μάχης, όπου σηκώθηκε για να ταξιδέψει προς την Αγία Ρουμέλη για να μεταφέρει την σωρό της άτυχης γυναίκας. Είναι οι πρώτες αποκλειστικές εικόνες που μεταφέρει η Crete TV από αυτήν την ομολογουμένως γιγάντια και εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς. Στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων στις 8.30 θα τα δείτε όλα ανα...